Διάνα μου έμεινε μόνη κάποια στιγμή, μόνη σαν το λεμόνι και έκανε τα παράπονά της στον αέρα. Ναι. Ποιον περίμενε. Ήταν μούτρα του κούλι μας. Κάποιον περίμενε και δεν πήγε. Χριστιανά μου και έμεινε μόνη και η Ελπίδα με ένα δολοφονικό βλέμμα, κοίταξε την κάμερα και είπε: Κούλι μου, είσαι καλά, στην υγεία σου. Είσαι καλά. Ναι. Πάμε να δούμε τι είπε στον κούλι Νικολάου. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Επέστρεψα μόνη. Λοιπόν, περίμενα έναν καλεσμένο. Έναν ηθοποιό συγκεκριμένα. Πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό όμως, ενώ ενημερώθηκε ο συγκεκριμένος ηθοποιός, δεν εμφανίστηκε σήμερα στο στούτιο, δεν ξέρω τι γίνεται, θα ενημερωθώ κι εγώ σε λίγο. Τι να σας πω, τον περίμενα με ανυπομονησία να πω την αλήθεια, γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε, ελπίζω να είναι καλά. Ενημερώστε με λίγο, παραγωγή, είναι καλά στην υγεία του? Στην υγεία του είναι καλά. Άμα είναι καλά στην υγεία του, αυτό είναι το καλό, δεν υπάρχει πρόβλημα. Άρα δεν ξέρω ποιο είναι το πρόβλημα και δεν εμφανίστηκε εδώ. Κούλη μου, να ξέρεις, σε περίμενα. Κούλης Νικολάου ήταν αυτός, να ξέρεις, σε περίμενα. Δεν ξέρω τι έγινε, αλλά δεν είναι σωστά αυτά. Σε περιμέναμε όλοι εδώ. Σ' αγαπάμε όμως. Εδώ είμαστε. Ήταν τύπου ένα εσύ σου καλά τώρα. Ήταν αυτό το ύφος. Όχι, παιδιά, συμβαίνουν εσύ, αυτά τα πράγματα. Εσύ θα μας πεις τώρα. Λοιπόν, συνήθως κάποιος που δεν προλαβαίνει, ακυρώνει. Σου το έχουν κάνει να μην ενημερώσει ο άλλος και να μην έρθει ποτέ, ας πούμε. Συμβαίνει. Συμβαίνει να ξεχάσει κάποιος. Ναι. Συμβαίνει να αφαιρεθεί κάποιος. Μας συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Εγώ το έγραψα το μήνυμα, την απάντηση. Στο φίλο εδώ που στέλνει τα μηνύματα. Γιατί γράφει, ναι, χάρη μου. Ήταν από μένα η απάντηση. Λοιπόν, και κλείνει το κινητό, γιατί.